Καλησπέρα λοιπόν και πάλι σε όλους. Μετά το τελευταίο βίντεο που κάναμε αναφορικά με τις βαλίτσες της Givi, το οποίο παρεπιπτόντως μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο κανάλι μας στο YouTube, ήρθε η ώρα σήμερα να σας δείξουμε τι επιλογή έχετε για εσάς που οδηγάτε μηχανές on-off και δεν έχετε τη δυνατότητα να τοποθετήσετε πλαϊνές βάσεις και σχάρια για κεντρική βαλίτσα, είτε πλαστική είτε μεταλλική. Η Givi λοιπόν είναι εδώ για να σας δώσει λύση στο θέμα σας, προσφέροντας ένα συγκεκριμένο kit τοποθέτησης για τέτοιου τύπου μηχανές, στο οποίο πάνω μπορούν να προσαρμοστούν αδιάβροχοι σάκοι, να δεθούν καλά, να είναι ασφαλείς και στην ταχύτητα και να μην έχουμε και θέμα με τις καιρικές συνθήκες. Όχι ακόμα, ρε. Όχι τώρα, ρε. Μετά, θα σε πω εγώ, ρε. Θα μας σκοτώσουν, ρε. Τώρα, φέρε. Δείξε πράγμα το λαό. Έχεις πράγμα. Έχω ένα μηχανάκι το οποίο δεν έχει κάγκελα. Τώρα ένα πολύ καλό μηχανάκι που κάνει τρομερές πωλήσεις είναι το CF Moto το 4,5. Ναι, εξαιρετικό. Αυτή εδώ λοιπόν, αυτό εδώ το πραγματάκι που βλέπετε, είναι η βάση, το kit τοποθέτησης που ονομάζουμε, το οποίο θα το δέσουμε και θα μείνει μόνιμα πάνω στην ουρά της εκάστοτε μηχανής. Πάνω σε αυτήν εδώ τη βάση υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις με ημάντες και straps για να μπουν συγκεκριμένα τσαντάκια τα οποία επίσης θα δεθούν. Και μία που ανέφερες τσαντάκια, παραδείγματος χάρη αυτό. Ένας είναι κυλινδρικός σάκος είναι αυτός. Αυτοί το γράφουν πάνω στα καρτελάκια τους για 25 λίτρα χωρητικότητα, αλλά επειδή συνήθως αυτούς τους σάκους πρέπει να τους διπλώσετε για να τους κουμπώσετε, για να είναι φούλα διάβροχοι, εσείς να υπολογίζετε maximum χωρητικότητα 20 λίτρα. Ο συγκεκριμένος έχει και βαλβίδα αποσυμπίεση που βοηθάει πάρα πολύ και στο πακετάρισμα, αλλά και στο να μην έχουμε πρόβλημα μέσα, όταν αφήνουμε υγρά πράγματα και τέτοια μέσα σε τέτοιου τύπου τσαντάκια. Η Givi, ας πούμε, τέτοιους σάκους, για παράδειγμα, μας βγάζει μέχρι και 60 και 80 λίτρα. Αλλά σε αυτές εδώ τις βάσεις η maximum χωρητικότητα που μπορεί να τοποθετηθεί είναι ένα τέτοιο πραγματάκι. Αλλά το οποίο, αν συνυπολογίσουμε άλλο ένα από αριστερά ή δεξιά, τέλος πάντων, από που θα το βάλουμε, συν το κεντρικό που θα μας δείξει ο Παναγιώτης τώρα, πιστεύω ότι για τη μηχανή που οδηγάμε και έχοντας κοντά στα 60-70 λίτρα μια χωρητικότητα, είναι κάτι που θα μας εξυπηρετήσει. Αριστερά και δεξιά βάζεις 2 20 λίτρους. Αυτό είναι, αν θυμάμαι καλά, 12 λίτρος. Και τσακ. Οπότε έχεις περίπου 50 κάτι λίτρα επάνω. Εννοείται για κεντρικό, χωρίς να βάλεις και κάτι άλλο. Δηλαδή, έναν 30 που βγάζει Givi, δηλαδή έχει πάρα πολλούς. Για κεντρικό δεν έχεις τόσο πρόβλημα όσο αριστερά και δεξιά. Να μπορεί να δεχθεί καλά. Για κεντρικό εξαρτάται και από το τι ουρά έχει ο καθένας. Και τη μηχανή. Και τι φοράει πίσω στην ουρά. Πόσο φαρδιά είναι, πόσο στενή είναι, αλλά επειδή συνήθως αυτά είναι για, φανταστείτε, για ψιλοουρές από εντούρο μηχανές, είναι μια πάρα πολύ καλή και πρακτική λύση. Η συγκεκριμένη σάκη είναι η σειρά Canyon, θα τη δείτε στο δικό μας site μέσα, αλλά και στη Givi, η Givi τα δείχνει αναλυτικότατα. Σαν κωδικό μπορείτε να το πατήσετε και GRT. Μείνετε μαζί μας γιατί θα ακολουθήσει βιντεάκι αναλυτικό με οδηγίες για το πώς θα πρέπει να το τοποθετήσετε σωστά πάνω στη μηχανή σας. Τι υλικό κατασκευής είναι αυτό? TPU, αδιάβροχο? TPU αδιάβροχο, ναι. Από τα πιο ενισχυμένα. Και δεν είναι τωρινή η σειρά. Αυτή η σειρά κυκλοφορεί εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, τα παιδιά που μας βλέπουν σίγουρα τα έχουν χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα, γιατί και σαν πωλήσεις, όχι μόνο αυτά, αλλά γενικά όλοι τα παρόμοια προϊόντα της Givi είναι από τα κινήσιμά τους προϊόντα. Τέλεια. Πάμε να τα τοποθετήσουμε. Και δεν πάμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να λύσουμε όλους τους ημάντες. Να τους ανοίξουμε, να τους βγάλουμε από τα κλεψάκια τους. Η εφαρμογή του είναι εύκολη, δηλαδή και να θες να κάνεις λάθος δεν μπορείς. Το τοποθετούμε, τώρα αυτό εξαρτάται από τη κατασκευή της εκάστοτε μηχανής. Αν θυμάμαι καλά, αυτοί οι ημάντες πιάνουν εδώ στο πατηράκι. Ναι. Στο σίδερο από το πατηράκι. Εδώ. Για να πιάσεις αριστερά και δεξιά.